Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένο στο Λίμπερο 107,4. Ε, όχι άλλο κάρβονο, Μαρσένη πάλι και Νίκο Παγκαλίδη, όπω κάθε μέρα από Δευτέρα ω Παρασκευή στι 8. Έτσι, δεν είχαμε καμία αλλαγή. Στην ώρα δεν θα είμαστε και φέτο, την πιτρινή χρονιά. Και σήμερα μαζί μα η Γιώτα. Αρχέ εβδομάδος Γεια σου, Γιώτα. Γιώτα, καλά ακούγουμε. Ναι, Εντάξει. Εκεί ακούτε καλά αυτό το πράγμα. Δεν θέλει προμήθεια. Σίγουρα. Ναι, ναι. ανέβασε μου λίγο τα ακουστικά. Με εκεί κουφό. Εκεί είσαι καλά. Καλά είναι τώρα, ναι. Καλύτερα είναι. Ναι. ναι. Καλύτερα. Πρέπει να βάζω σημάδι. λοιπόν. Ε, θα το βάλω το σημάδι, το βάλει. Τι είσαι. Ας δεν το βάλω το σημάδι, να είμαι σίγουρος. Ινδιάνος. Ως μάδια Λοιπόν ε, Θα ξεκινήσουμε και σήμερα Φυσικά όπως κάθε Δευτέρα Με τα τεκτενόμενα στη Super League Σαββατοκύριακο Το οποίο μας έφυγε Μας πέρασε ε, Φυσικά τα σχόλια τα γνωστά τέλο πάντων. Λοιπόν να πούμε πρώτα λαμία μία Πας Γιάννη να την Παρασκευή 2 2-1 Δεν θα δικιάω δηλαδή, τέλεσμα Όχι το Γιάννη τα καλύτερο Απλά Δί... μία πήρε την μπορούσε δίκαια. Να ναι, <χει> μπορούσε Ναι, μπορούσε να χί. Ναι. Πανετολικό βόλο 2-0. Δίκαιο αποτέλεσμα. Ναι. Βόλο είναι φέτο πολύ άδειο Ναι, τελείωσαν οι εκλογέ. Από εδώ και πέρα θα δει βόλο. Ναι. <χει> δηλαδή Ιανουάριο θα πρέπει να το φτιάξει. Άρε πανσεραϊκό 1-0 με γκολ του στα τελειώματα. Δίκαιο αποτέλεσμα. Ναι. Πολλέ ευκαιρίε του Άρε, ειδικά με το 75-80. Πάρα πολλέ. Αστέρα Αλλά καλή εμφάνιση του πανσεραϊκού, έτσι. δηλαδή σε, σε ναι, ρε, εντάξει, που περνάει εγώ. από μεγάλε ομάδε όπω ο Άρη, ο Ολυμπιακό, και δείχνει ότι δεν μα άρεσε. Ο Πασαρακό έχει μια μαχητικότητα Αυτό εγώ mm. δεν διέκρινα κάτι παραπάνω από την αλήθεια. Έχει μια μαχητικότητα η οποία προφανώ εκπορεύεται από, το... από την οτροπία του προπονητή του. Αυτό μέχρι εκεί δεν είναι, δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Απλά έχει πολύ καλύτερο τον φύλακα, Τι εννοεί για παραπάνω, δεν δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Πασαρακό. Όχι να παίξει καλύτερο εννοώ να είναι πιο, δεν είναι πιο δική ομάδα. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ μαχητική. Είναι ομάδα. Ναι, είναι πολύ μαχητική ομάδα. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή πεθαίνουμε στο γήπεδο, παιδί μου, ε, με όσε ε, αντικσότητε και να έχει. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει κάτι άλλο το ποδόσφαιρο γιατί το ξέρουμε. Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και ομάδε οι οποίε, μου, κρύβουν την μπάλα. Έχουν Κάνε... διαπέκτε δηλαδή, κρύβουν την μπάλα. Δηλαδή έχουν κάτι δεκάδε, κάτι δεκαπεντάρε. Τέλο πάντων, χάθηκε η μπάλα, παιδί μου. Τι έγινε τώρα, μου. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ακόμα αυτό. Έχει, δεκάδε ομάδε δεν έχουν. Πώ δεν έχουν ομάδε. Στην Ελλάδα δεν έχουν δεκάδε. Εγώ δεν έχω δει δεκάδε σε καμιά ομάδα από τι μεγάλε να κρύβει την μπάλα. Μέχρι τώρα όχι. Αυτό αλλά... αυτό, για... Πέρσι, πέρσι τώρα... είχαμε δει από ένα σημείο και μετά είχαμε δει και από όλε τι τρει ομάδε. Μάλλον και τι δύο. Και από τον Μπάλκο και από την ΑΕΚ. Μετά τον Νοέμβριο. Ε, τώρα λογικά θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ο Πασαρέκος είναι μια ομάδα η οποία έχει πώ το λένε πνεύμα μαχητή. Αυτό είναι. Μπαίνει μέσα δηλαδή και εντάξει. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Και με πολλέ κάρτε το παιχνίδι έτσι. Πάρα πολλέ λοιπον αστελα Αστέρα Στρίπολη Σάκ 0-3. Εντάξει. Εντάξει, βέβαια, μείνει με 10 παίκτε. Ναι. Έγινε πιο εύκολο το έργο τη Ελλάδα. πιο Μετά την αποβολή. Και η οφη όφη 0-0. Αυτό το χείρι δεν χαλούσε ποτέ. Άσχετα αν και η φυσιά χαλούσε, τελείωσε με 10. Πάω κατρό με 2-0 στη θέση Τούμπα. Οκ. Θα πούμε μετά τα χθεσινά. Και Ολυμπιακό Παναγιακό 1-1. Ένα-ένα μέχρι την ώρα που διακόπηκε δηλαδή. Ε, από ένα-ένα ένα θα ξεκινήσει. Από ένα-ένα ένα θα ξεκινήσει. Από το 50 δηλαδή και μετά, mm. 50 λεπτό με άδειε εξέδρες θα γίνει όποτε γίνει αυτό το παιχνίδι. Και όλοι ευχαριστημένοι. και όλοι ευχαριστημένοι, ναι, και δεν τρέχει τίποτα να Εντάξει, οκ. Okay. Τρελαρό, τρελαρό. Ναι, ούτως ή άλλως αυτό το παιχνίδι αρχή πήγαινε. Εντάξει, το πολύ που να και ενα δεν, ε... <Συλίως> δεν, θα κάνει εντύπωση δηλαδή, αλλά μείνει εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγο να αλλάξει κάτι. δηλαδή Νομίζω ότι είναι δύο σωματεία τα οποία έχουν πολύ καλέ σχέσει και δεν θα χαλάσουν για μια κροτίδα η οποία έπεσε πάνω στο Χουάνκαρα ή δίπλα του Χουάνκαρα. Έχουν καλέ σχέσει. Ε, δεν, δεν, δεν είχαν. Δεν έχουν καλέ σχέσει. Έχουν καλέ σχέσει. Ε, ναι, λέω παλιά δεν είχαν. Παλιά, πόσο παλιά, Δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90, όχι. Το 80. Δεν θα έλεγα. Δηλαδή, δηλαδή το, 2010 και μετά είναι οι καλέ σχέσει του. Οι καλέ σχέσει βασικά του Ολυμπιακού του Παναθναϊκού ήταν την ώρα που αφήχθη στον Παναθναϊκό ο Ιωάννη. Ο Ιωάννη. Ο οποίο είναι έτσι ένα. Ο Ιωάννη. Πολύ ο ΙΕ πρόεδρο. Έτσι είναι. Είναι κοντά στον Ολυμπιακό ο Γιάννη. Πριν τον Γιάννη δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όχι, υπήρχε μια αντιπαλότητα, ανέκαθεν δηλαδή. Εντάξει. Κοίταξε και ο Καρυπίδη ήταν προ τον Ολυμπιακό πλευρά. Τώρα δεν είναι, σκοτωθήκανε. Τώρα δεν είναι. Ο Ιωάννη γιατί δεν σκοτώνεται ποτέ. Ό,τι και αν του κάνει ο Ευάγγελο. Προφανώ θα ξέρει. Ξέρω, θα έχει του λόγου του. ο Ιωάννη να μην κινείται. Γιατί Αλλού... θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Σύνταξη. Έχει το ειδικό βάρο. Έχει το ανάστημα να να μπει απέναντι στον ε, Μαρινάκι. Μαρινάκη. Ε, όπως είναι ο Πάκ και η ΑΕΚ μπορούσε να έρθει από αυτή την πλευρά. Ε, Τις εξηγίε, το ψαχνό είναι δεν είναι λίγο αλαφού. Ναι, αυτό ε, ήταν από ε, του πρώτου που το ήθελε. μετά το... τέτοιο. <overdone> Άρα υπάρχουν δύο κινήσει. Η μία κίνηση είναι τη από εδώ μεριά, με κάποιε ομάδε πάω, κάρι, αεκ, εξηγία και αυτά και ιστορίε. γιατί αυτή. όλοι έχουν καταλάβει τι κάνει το άλλο δέο. Εντάξει, και υπάρχει ο Γιάννη, ο οποίο θέλει να παίρνει τα τσόφλια. Δηλαδή, υποστηριζόμενο προ τον Ολυμπιακό σου λέει: Εγώ α πάω με τον Ολυμπιακό, να βγαίνει πρώτο αυτό και δεύτερο. Έχω μια ζωή, να μην βάζω και φράγκα και να παίζω. Δηλαδή, να παίρνει τα. Και ε, Δεν τον πήγε και άσχημα τα τελευταία χρόνια το Γιάννη αυτό. Όχι, δεν τον πήγε. Το 22 πήρε κύπελο. Απλώ είναι σου λέω δύο να. διαφορετικά γιατί Δεν, Φυσικά δεν τον πήγε. Τι ε, δεν τον πάει. Το 23 βγήκε δεύτερο με διτησία στον πρώτο γύρο ο Γιώργος Βαδινογιάννης δεκαετία του 1980 δεν είχε τη διευθυνσία και από ό,τι βλέπω και φέτος να μούμε τώρα να πούμε Έχει τώρα η διευθυνσία επίσης τον πάει καλά και πάει καλά, πήγε καλά και η Ευρώπη το μόνο κακό που έπαθε ο Γιάννης τα τελευταία τρία χρόνια αν υποθέσουμε ότι φέτος είναι τρίτη χρονιά είναι που έκλεισε το Άκα και θα χάσει τις, τη πράξη τις πάμπολες ναι, από το Άκα από τα δύο παιχνίδια που υπολοιπότα του ομίλου δηλαδή και σίγουρα και 50% να πάρει και το τρίτο παιχνίδι Τρία παιχνίδια να χάσει. Ναι, γιατί μάλλον θα αποκριθεί. Έτσι ναι. πως φαίνεται δηλαδή. Θα περάσει στην επόμενη φάση του Europa League. Δεν θα μπορούσε να κάνει και το Παραθυναϊκό Ολυμπιακό στο ΑΚΑ. Άμα το ζητούσε. Άμα το έχει δηλωμένη η δεύτερη άδρα του ΑΚΑ. Το, το Παραθυναϊκό ΣΑΕΚ. Ναι, μπορούσε να κάνει την τρίπη εκεί. Mm. Μπορούσε. Τον Μπάουκ μόνο φοβόταν να μην τον πάει στο ΑΚΑ γιατί εκεί δεν του συμφέρει. Το, το Μπάουκ να ήταν και νωρί. Γιατί ήθελα να τον παίξει σε κλειστό γήπεδο με ναι. Πάλι δηλαδή με το ζόρι την εμάς Εμά μα σύμφερε να παίξει ο Παδάνακο του ΑΚΑ. Φυσικά μα σύμφερε. Έτσι ομάδα, φυσικά μα σύμφερε. Σε απλά γήπεδο πιο μεγάλο, πιο πολλέ διαστάσει, πιο μακρύ, πιο πλατή, είναι αλλιώ. Ε, αλλιώ είναι το ΑΚΑ. Τέλο πάντων. Αν και στην. πώ το στη έχουμε σωρία εσωπαλιών. Ε, Πάμπολε στη πιο πολλέ είναι από τη δεκαετία του 70 μέχρι εδώ πέρα με τρει πόσε φορέ ναι, παίξαμε ναι, ναι, στο Ναι, ενώ στο ΑΚΑ έχουμε χασούρα τον βάζο. Στο ΑΚΑ έχουμε πω χασούρα ξέρω, ξέρω, Γιατί εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι αγχώνεται περισσότερο πάνω στην έδρα το παίζει με τον Μπορεί. Στη Σε σχέση με το ΑΚΑ που να μου πει και το, το παίξι όμω ήταν δύο τελικοί. Ναι, αλλά κύριε παιδί μου, εντάξει τώρα είναι και τι κόσμο μαζεύει και πώ θα κάνει τώρα. Εντάξει, το ΑΚΑ παρ' όταν έχει 50, 60, κόσμο είναι και αυτό έδρα. Μιλάμε για πολύ κόσμο τώρα. Εντάξει και καλή ηχητική, δεν έχει σημασία που είναι ξέρω εγώ, μακριά ο κόσμο. Δηλαδή, πώ το λένε, μακριά οι κερκίδε, αγροτικό χώρο. μαζεύει τώρα 50 και 60 χιλιάδε, τι τώρα με τι 20 με, ή με τι 15 του τη λεωφόρο τώρα. Εντάξει. Λεωφόρο στα παλιά ήταν το μάτζευε 25.000 κόσμο αυτό το γήπεδο το ίδιο. Τώρα μαζεύει 15. Ε, και σε μαζαράδα και μαζεύει 28. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει, λογικό είναι. Ε, σε είναι 32 και το κάνουμε 28. Mm. Είναι νέα έκδοση. Μετά την επίσκεψη Μητρόπουλου, σαν πρόεδρο του πάει το καλοκαίρι του 98 Είχαμε άλλα εκεί πέρα. Μείον 4.000, τέλο πάντων. Και τώρα, αλλά κόσμο κάθεται εκεί πέρα πάνω. αυτά είναι τα ελληνικά τα, τα φαινόμενα. Λοιπόν, να πούμε για χθε το παιχνίδι. Πρώτο 20 πάλι νεκρό. Έτσι πέρασε δηλαδή έτσι. Όπω και άλλα 20 στο πρώτο ημίχρονο στο... για το δικέφαλο. Μετά η ομάδα έσφιξε λίγο μέχρι τέλο του μηχρόνου. Πήρε κάτι φάουλ, έκανε κάτι τελικέ, πήρε κάτι κόλνερ. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Πολύ ωραίο. Από χτύπημα του Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ να πούμε ακόμη μια φορά ότι είναι κάθε χτύπημα που κάνει είτε με σε στημένη μπάλα, είτε είναι φάουλ, είτε είναι κόλνερ. Πώ γίνεται και βρίσκει πάντα παίχτη δικό μα και μάλιστα σε πολύ καλή θέση. Είναι απορία τάξη. Ο άνθρωπο είναι στο πόδι. Ε, όχι, δεν είναι άξιο. Τι. Ε, δεν είναι άξιο το, το αυτονόητο. Ε, τι αυτονόητο είναι. Ε, με το στην Ελλάδα. Μην έχουν να ένα εδώ. Ναι, εντάξει. Όλοι οι ποδοσφαιριστέ στον κόσμο. Όταν σε τράνουν, σημαδεύουν το κεφάλι σου. Ναι, ε, εγώ στον πάγο. Στην Ελλάδα, στο να, στον πάγο. Πρώτη στο μπάκ, φορά, στο μπάκ, φορά βλέπω μόνο. Πόσα τόσα χρόνια παίχτη ο οποίο εκεί που τη θέλει να είναι συστημένη. Mm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σε τέτοιε συστημένε φάσει. Δηλαδή, μιλάμε είναι. Συστημένε φάσει έχει μόνο η Ειρήνη. Βερίνα σου αναφορά τη δύναμη. Ναι, εκεί ναι. Αυτό όμω είναι, είναι βρίσκει πάντα παίχτη, παιδί μου. Δεν είναι... Κοίταξε, τη χρονιά του Νταβλ πήγαινε πολύ καλά στα στημένα. Ε, γιατί είχε και πολλά άλματα. Ε, εντάξει. Τώρα να πούμε, τώρα ξαναξεκίνησε να έχει στημένα. Γιατί σου λέω, το αυτονόητο ένα ποδοσφαιριστή μαθαίνει πρώτα απ' όλα να σημαδεύει όταν σουτάρει, όταν σεντράρει την μπάλα. Από 12 χρονών παιδάκια Βγαίνει από δεξιά σε δράρι, βγαίνει από αριστερά σε δράρι, βγαίνει από δεξιά σε δράρι και ψάχνει να βρει τον το παίχτη σου. Αυτά μαθαίνονται από 12 χρονών. Τώρα, αν εμεί βρίσκοντα ένα παίχτη, θα του πω πω, πω τι κάνει, εμά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι και θέμα αξία. Για μένα είναι θέμα παίχτη. Έχουν έρθει και καλοί παίχτε στον πάγο. Αυτό το πράγμα που βλέπω δεν το Τέτοιο χτύπημα δηλαδή. Μιλάμε τώρα και το φάουλο του Ελσίνγκη στο... που έβαλε τον κόλλο και είτε είναι δεξιά είτε είναι αριστερά, δεν έχει καλή πλευρά αυτό. Ναι. Και... Αυτό ναι. Σε αυτό ναι. Γιατί και τα χτυπήματα του, του Ζήφκοβιτ από την δεξιά πλευρά, α πούμε, όπω κοιτάμε. Η πλευρά του. Η πλευρά του είναι καλά χτυπήματα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι όμω ε, παντού. Ναι. Να προσθέσουμε επίση φυσικά να μου το δίδυμο ω Δόευ με ακόμα ένα παιχνίδι πολύ καλό. Είναι το δεύτερο καλό παιχνίδι που κάνουν αυτοί οι δύο. Καλό είναι αυτό για μας μεγάλη υπόθεση ο άξονα να πηγαίνει καλά. Ο Μούρκ ήταν καλό. Πήρε μια κάρτα που δεν κατάλαβε κανένα σε μια ψυμαχία εκεί με τον Τζαβέλα. Δεν ήταν ψυμαχία, έφυγε. Δεν κατάλαβα και εγώ Παρά τι ηταν παίξει ένα-δύο. Και ο άλλο του κάνει φράγμα. Ε. Και όχι μόνο του κάνει φράγμα. Προσπαθεί να ξεφύγει, να, να συνεχίσει τη φάση. Ναι, ε. και ε. ο άλλο το κρατάει. Στο Μούρκ τι έδωσε κάρτα. Ναι. Ε, δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Αν δεν τζαβέλα, δεν σε δε κάρτα. μα ο Τζαβέλα είναι για κάρτα. Ναι, παιδί μου, τζαβέλα σε κάθε αγώνα θα πάρει κάρτα. Αυτό δεδομένο ξέρω εγώ. Εντάξει. Ε. Ε. Ούτω ή άλλω. Ο Μουρ και την πήρε κάρτα. Γιατί πρέπει κάτι να κάνει ο διαιτητή μέσα στην Τούμπα, έξω από το την Τούμπα, κάτι πρέπει να δείξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Τάισον και Φάτος φυσικά. Έτσι, η άμυνα δεν είχε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, για τον ε, Δεσπότο, αυτά είπαμε. Τώρα που γίνεται και το Σαμάτα. Επειδή γίνεται πάλι έτσι θόρυβο ε, το τι μπορεί να κάνει να ράλει, να το πούμε ακόμη μια φορά μην περιμένετε πολλά γκολ από το Σαμάτα. Mm. Ο Σαμάτα είναι ένας παίχτης ο οποίος κατά 80% παίζει half και 20% παίζει four κι αν παίζει. Αυτό το ξέραμε πρωτού έρθει. Μόλις ακούσαμε mm. το όνομά του ήταν γνωστό αυτό. Εντάξει, τώρα τι ήθελε να κάνει ο Λουτσέσκου και ήθελε τέτοιο στυλ παίχτη. Ναι, mm. mm. γιατί το συζητάμε αφού. Δεν ξέρω. Γιατί. Και δεν προτείνει έναν δηλαδή φορ περιοχή. Ναι. Mm. Mm. Δεν κατάλαβα. Τέλο αν και έχουμε και φορο έτσι. Εγώ θα πω ακόμη μια φορά ότι έχουμε το Τζίμα. Ο Τζίμα είναι μια χαρά φορο περιοχή. Καλό είναι να παίρνει ευκαιρίε. Γιατί από το Σαμάτα δεν βλέπω έτσι πω παίζουμε εμεί ε, κάτι. Ο Πάοκ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει ε, ποδόσφαιρο κατοχή σχεδόν με όλε τι ομάδε. Δηλαδή, ποδόσφαιρο κατοχή δεν θα παίξει εγώ, στο καρεσκάκι των τον Ολυμπιακό. Με την ΆΕΚ στη Φιλαδέλφια. Δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τρία και με την Ραν... τη Άντρα στη Φραγκφούρτη. Τέσσερα. Τα υπόλοιπα 15 παιχνίδια που απομένουν, πόσο είναι συνολικά μέχρι με αυτά που έπαιξε και αυτά που θα παίξει μέχρι το Δεκέμβριο, θα είναι όλα σίγουρα η κατοχή θα είναι υπέρ σου. Πώ είναι δυνατόν να παίζουμε εμεί σε ένα ποδόσφαιρο κατοχή και να μην έχουμε αφόρο περιοχή. Ποιο θα το πάει με του Ιόνι που λέγεται ποδοσφαιρικά έτσι. Τι ευκαιρίε σε γκολ ξέρω εγώ. Με στην περιοχή που θα έχουμε δηλαδή. Αφού σαμάτα πει εκτό. Δεν καταλαβαίνω αυτό το σκεπτικό. Και ο κόσμο τζάμπα τρελαίνει να πούμε γιατί λέει θέλει γκολ από το Σαμάτα. Πώ θα βάλει γκολ από το Σαμάτα, όταν είναι ένα τελείω άλλο παίχτη. Τα χαρακτηριστικά του τουλάχιστον δηλαδή. Γιατί δεν ξέρατε, π.χ. ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στα 5 και στα 6 γκολ κάθε χρόνο. Και μάλιστα στο Βέλγιο. Δεν κατάλαβα. Σε ποιο είναι το ποδόσφαιρο. Ε, ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι περιμένατε. Ένα γκολ δεν έχει τώρα με, τώρα με το βόλο, με ποιον έχει. Ένα γκολ. Αυτό. Αυτό. Και επειδή βλέπω ότι αρχίζει και τρελαίνει τον κόσμο με το συγκεκριμένο πέστη να πούμε, καλό θα είναι ο Λουτσέσκου να αρχίζει να βάζει μέσα το τζίμα, ο οποίο είναι φόρο περιοχή. Ο Μπράντο Τόμα, επειδή ακριβώ έχουμε πολύ καλά χαφ και στα άκρα και στον άξονα, αγώνα και γκολ είναι. Θα σκοράρει και πάλι, λίρα 100. Αυτό θα έχει βγάλει τα λεφτά του. Καλαρά κιόλα. Μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερα νούμερα από ό,τι είχε πέρσει όλη τη χρονιά. Ο συγκεκριμένο. Ή θα τα ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα τέλο πάντων. Αλλά ρε φίλε, εντάξει. Χρειαζόμαστε ένα φόρ ε, στην περιοχή. Γιατί διαβάζω ξέρω εγώ που και πάμε παραμοσκάρι που λένε να πάρουμε φόρ, να πάρουμε φόρ. Γιατί να πάρουμε φόρ έχουμε. Άμα δώσει στα μάτα, πάρει. Άμα δώσει στα μάτα, ναι. Άμα δώσει στα μάτα, τον πάρει. Αλλά δεν μπορεί να έχει ένα φόρ παραμοσκάρι ενό εκατομμυρίου καθαρά και να πάρει να πάρει σε ένα ακόμα φόρ. Περιοχή τώρα. Πώ γι'αίνει. Το ε, θέμα δέξει. είναι. Ε, ο κόσμο του ξανά είπα. Είπαμε πλούτη, η νεόπλουτη οπαδή που πάρε ξανά. Τρ, πάρε έχουμε τρία σεντεφόρ, πάρε σεντεφόρ. Έχουμε τέσσερα δεξιά μπακ, πάρε δεξιά μπακ. Έχουμε σεντεμπακ, πάρε σεντεμπακ. Τερματοφύλακα δεν έχουμε, δεν μιλάμε για τερματοφύλακα. Ό,τι <σταλεί> μα ταζουν το λέμε. Ε, Εν τω μεταξύ, το, η πλάκα πιάνει ότι η μεγαλύτερη ανάγκη του πακ ε, τώρα είναι για τερματοφύλακα. Για δεύτερο. Ε, ε. Και, δεύτερο. και δεξί μπακ, γιατί δεν Το σάστερ δεν τον είδαμε χθε. Όχι, ρε. Ο Σάστρι είναι εκτό Ευρωπαϊκή Λίστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι ποτέ κουρασμένο. Τι έχει να ζηλέψει δηλαδή ένα δεξιμπάκ χθε από το Σάστρι, δηλαδή. Ήταν άσχημο μετά από τόσο καιρό που είχε να παίξει. Όχι, ο Ρότα είναι καλύτερο. Πώ. Και ο του Παναθηνακού του Λοβαγιανίδη. Ναι. Καλύτερη είναι. Ο Πάο και ένα πρόβλημα έχει ότι δεν έχει ένα φόρ περιοχή. Και εκείνο φυσικά μπορεί να λυθεί εύκολα να πούμε αν μπει ο μικρό. Αρκεί να τον πιστέψουν και να τον βάζουν. Από εκεί και έπειτα Εντάξει, μην λέμε πάλι για το Σαμάτα. Τα έχουμε πει 100.000 φορέ. Βασικά τα λέμε εδώ και έναν δίμηνο, τρίμηνο μάλλον. Εντάξει, γιατί υπήρχαν από την αρχή. Μα το είπαμε τη μέρα που ήρθε, τι να το πούμε ξανά. Ναι. ξανά λέμε. Οι αντιρρήσει, ξέρω εγώ, και θα παίξει, θα κάνει, θα ανάνεσαι, τα έχουμε πει 100.000 φορέ. Ο άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Καμία σχέση, τι να κάνουμε δηλαδή. Απλά το θέμα είναι να πούμε, παιδί, ότι ο... ήταν ο σύλλογο σε σφιχτή κατάσταση πρωτού από τρει μήνε. Εντάξει, τέλει Ιουλίου δηλαδή που ήρθε ο Σαμάτα δεν πίστευε προφανώ και ο ίδιο ο Λουτσέσκο ότι αρχέ Σεπτεμβρίου θα φέρει ο Σαββίδη στον Μέιτε, που είναι μισό κέντρο μόνο του, τον Μάρκο Αντώνιο και τον Δεσπότοφ. Και πήρε ένα φόρο ο οποίο να παίζει χαφ. Να βοηθά τα χαφ. Εμεί τα περσινά δηλαδή που κατάρρευσαν όλοι. Και ο Κωνσταντέλε και ο Σβάμπ. Δεν για τον Ιανουάριο. Εντάξει. Ήρθαν μετά οι άλλοι να πούμε τι δεν τον κάνει το Σαμάτα, πάντα τον βάζει. Και τον βάζει συνέχεια το Σαμάτα, πα και βάλει καλά δηλαδή. Έτσι και τώρα χρεω... έχει χρεωθεί ο ίδιο. Αλλά δεν πρόκειται να βάλει. Φαίνεται το Σαμάτα όταν παίζει πώ λένε μέσα στην ομάδα είναι εκτό από τα νερά του. Δηλαδή. είναι και η ομάδα η οποία παίζει την κόντρα. Με εμά που παίζουμε κατοχή, τι να κάνει το Σαμάτα δηλαδή. Εσύ θα είσαι εκεί πέρα. Εκεί μέσα. Στο κουτί που λένε. Να ελπίσουμε, ξέρω εγώ, ότι θα αρχίσει και ο, ο Τζίμα θα παίρνει τι ευκαιρίε του. Όπω πέρσι, τέτοια εποχή, αρχή Νοεμβρίου, ο Κουλιαράκη με τον Κωνσταντέλια. Αλλιώ θα έχουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο και κάθε Πέμπτη θα λέμε ότι ο Πάκου δεν έχει φόρο. Θα λέτε μάλλον έτσι. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι ο Πάκου έχει φόρο. Συγκεκριμένα γι' αυτό λέμε και το όνομα του Τζίμα. Απλά αυτοί οι παίχτε όταν είναι και νεαρέ ηλικία πρέπει να του πιστέψει. Όπω έχει και δείξει μπακ. Όπω έχει και δείξει μπακ. Δηλαδή χθε ο Σάστρε και λέει Μια χαρά είναι. Μια χαρά έπαιξε ο Σάστρε. Και με κάνει να συνεχίσει. Εκτό αν θέλετε εσεί πάλι να πάμε το, το budget 40 εκατομμύρια. Για να λέμε να πούμε ότι παίρνουμε παίκτε. Το παίρνουμε, παίρνουμε παίκτε, όμω δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να αξιοποιούμε αυτού που έχουμε. Ε, ξαναβγήκαμε λοιπόν από το μοτίβο το οποίο λέγαμε έχει κάποιου παίκτε πολύ καλού, φθηνού και δώσε σε πέντε παίκτε και δύο εκατομμύρια για να κάνει τη διαφορά. Ξαναρχίζουμε λοιπόν αφού πήραμε του παίκτε αυτού, πήραμε, πήραμε τον Σπότοφ, πήραμε τον. Με η ΤΕ, πήραμε τον ε, Μπάμπα, πήραμε τον ε, τέτοιον, τον ε, Μάργκο Αντώνη. Τον οποίο θα τον δούμε, θα πάρουμε και τον Μαξίμοβιτ και εμεί εκεί πάλι λοιπόν, αφού το έχουμε ξανακάνει αυτό, ξαναφέρε και σέντερμπακ, φέρε και ένα Μπακ, φέρε και ένα, ένα έξτρεμ, φέρε και ένα τέτοιο από δύο εκατομμύρια. Ε, δηλαδή θα έχει να πούμε 15, 2, 15, 30, το μπάτζιτ 55 εκατομμύρια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα που εγώ θέλω να διαλυθεί χθε. Θα το ξαναλέω και θα, θα το λέω συνέχεια. Να διαλυθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εσεί βγείτε, πείτε, όχι, να τιμωρήσουν τον Ολυμπιακό και θα ρίξουν εκείνον και θα κάνουνε τον άλλον. Βγείτε, βγείτε και πείτε. Βγείτε και, μάλλον κάντε, κάντε όνειρα και μιλάτε για ουτοπικέ καταστάσει. Κάντε όνειρα ότι θα τιμωρήσουν τον Ολυμπιακό και αυτό θα αλλάξει. Εσεί πιστεύετε. Εντάξει. Όπω πιστεύανε και κάποτε ότι η Μάστερ United δεν έκανε κουμάντο στο ποδόσφαιρο του Αγγλικού ή η Λίβερπουλ και αυτέ. Εντάξει, και βγήκε η Θάτσερ και λέει: Έτσι είστε, πάρτε τώρα να έχετε πέντε χρόνια και αντεγαμηθείτε. Απλά είναι γράμματα. Αυτό ήταν λόγω επεισοδίων. Ε, γιατί μιλάμε εμεί. Ναι, για εμεί γιατί μιλάμε. Μόνο τέτοιο. Δεν είναι για λόγω επεισοδίων. Ε, καλά, εμεί δεν τα κάνουμε εκτό έδρα. Εκτό Ελλάδο. Οι Έλληνε παδί εκτό Ελλάδο είναι Ε, εκτός ναι. εκ. και εκείνοι όμω τα κάνανε και εκτό και εντό τότε. Και τα κάνανε παντού. Και εμεί άμα βγαίναμε τότε θα τα <συσχε> κάναμε παντού κι εμεί. Μην νομίζει ότι ήμασταν ήσυχα παιδιά. Όχι, ναι. Άμα βγαίναμε τότε. Ναι, ευγέναμε, ε, Δηλαδή. Ε, ναι. Άμα βγαίναμε, λέω. Είχαμε τέτοιε συνεκόμενε. Απλά αυτοί είχαν αξιολογήσει μαδάρες και μετακινούσαν χιλιάδε. Μετακινήσει για αυτό ήταν δωρεάν που λέω λόγο. Μπαίναμε στα τρένα και πήγαιναν παντού. Ναι, ή στα αεροπλάνα ακόμα τα τσάρτερ. Και στο λιανοκλάδι, σου γιασουβλάκια, α πούμε, τα διαλύανε. Ναι. ναι. Ήταν μια αγαπημένη του συνήθεια αυτή. Ναι. Για, αλλά ναι. ήταν και πάρα πολύ. Έτσι. Ήτανε, ναι. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο. Και ανά δεκαετίε αλλάζει αυτό το φαινόμενο, όπω ήταν στην Αγγλία, ήταν και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Ισπανία, παντού. Όπου και αν ήταν. Και στην Ελλάδα. Αλλά μη μου μιλάτε ότι το ποδόσφαιρο θα φτιάξει άμα, α πούμε, θα ρίξουμε τον Ολυμπιακό, τον διώξουμε τον Ολυμπιακό από το ποδόσφαιρο, εσύ πιστεύει θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν δεν διαλυθεί αυτό το ποδόσφαιρο και δεν μπουν βάσει για ένα διαφορετικό με νόμου, με κανόνε, οι οποίοι ούτε καν, ούτε καν, δηλαδή έγινε κάτι το βράδυ στην αθλητική εκπομπή, θα πρέπει η βαθμολογία να δει μείον τρει. Ούτε καν να εκδικαστεί. Βασικά, χθε ο διαιτητή, γιατί δεν. Ο γιατρό, βασικά, γιατί δεν έκανε την κατευθείαν την γνωμάτευση. Τι είναι, ρε φίλε. Ε, τι είναι, ρε. Τι, είναι. Ε, τι είναι. Ένας γιατρός Ένα γιατρό, τι είναι. Τον είχαν μια ώρα εκεί πέρα κάτω. Ναι, όχι, τι είναι. Έχει είπε ότι πρέπει να πάει να κάνει τέτοια. Και μετά τον είχαν μια ώρα για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Όχι, ο γιατρό είπε ότι για να, Εγώ δεν μπορώ να. Μέχρι εδώ είμαι. Από εκεί και πέρα θέλει, θέλει συγκεκριμένη εξέταση. Δεν έχει ένα. Δεν έπρεπε Πώ το λένε, το γήπεδο. Εφόσον είναι, ξέρω εγώ, και UEFA. Να έχει ένα ιατρείο. Να έχει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, κάποια έτσι πράγματα. Αξιονικό τομογράφο. Όχι, γιατί αξιονικό το κάναμε αυτό. Αυτό ναι. ε, το κάναμε με τριστοφτή. Δεν νομίζω. Οτογράφημα, κάπω έτσι λέγεται. Ε, ε τι θα έχει τέτοιο. Να κάνει οτογράφημα. Μετά θα έχει αξιονικό, μετά θα είναι μαγνητική. Ε, και γιατί δεν είναι τότε νοσοκομείο. Άμα είναι να τα έχει όλα αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο. Λογικό και γι' αυτό και θα πάει θα πάει ξανά σε επανάληψη. Γιατί για να το διέκοψε ο διαιτή λόγω ώρα. Ε, καλά, οι άλλοι δεν κατέβαιναν κιόλα. Δεν βγαίναν στο κήπεδο. Όχι, όχι, κάνει λάθο. Δεν... 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 Κάνει λάθο. Δεν... Δεν... Περιμένανε την τέτοια για να κατεβούν στο γήπεδο. Πέρασε δύο ώρε και ο διαιτητή του διέκοψε λόγω καθυστέρηση ώρων. Ο Παναγιώ δεν θα ανέβαινε αυτό στο... από τα παντήρια. ε, Θα, το δούμε. Αν του καλούσε ο διαιτητή, σα έλεγα εγώ αν ανέβαινε. Αφού ανέβηκε ο Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός... Εδώ υπήρχε λέει τέτοια ξέρω εγώ, η πληροφορία ότι ο διευθυντή είπε τι ομάδε θα ανεβούν. Ε, δεν, δεν υπάρχει όμω τέτοια πληροφορία. Τέτοια δεν ναι. ακούστηκε. Δεν υπήρχε καμία. Δεν είπε καμία ομάδα να ανεβεί. Ο Ολυμπιακό βγήκε έτσι για να πιέσει και για να καθισχάσει τον κόσμο του ότι να είναι πιο ήρεμη ρε παιδί μου και βγήκαν. Δεν είσαι πιστεύω ότι ο θα κατέβαινε. Αν θα κατέβαινε. Mm. Άμα τον έλεγε ο διευθυντή, φυσικά. Αν αρνηθεί να κατέβει, τρώει αυτό στη σημείο. Εγώ δεν πιστεύω να κατέβει ο Παναγό πάνω στο σέντο. Τι θα κάνει ο Παναγό, θα κάνει ανταρσία. Όχι, θα έλεγα ότι δεν κατευέρω, να πω ναι. Yeah. γιατί έχουμε χτυπημένο παίχτη. Εντάξει, καλά, α το φωνάζω ότι τη μέσα του παίχτε και θα σε έλεγα εγώ. Κατεβεί, δεν κατεβεί. Είναι αυτό που φωνάζαμε εμεί ότι ο Κομίνη είπε τι ομάδε να βγούνε. Ο Κομίνη τη είπε. Μπράβο. Αφού ο Κομίνη τη είπε και η ΑΚ δεν δέχτηκε, τότε έπρεπε να τιμωρηθεί η ΑΚ και όχι ο Πάοκ. Ο Πάοκ μπορούσε να διακοπεί γιατί διακοπεί. Να τιμωρηθεί. Εντάξει, η ΑΕΚ έπρεπε να τιμωρηθεί γιατί δεν κατέβαινε να παίξει μπάλα. Αυτό δεν υπήρξε χθε. Αλλά αυτό να μπούμε και να συζητάμε για να συζητάμε. Πέταξε ο δικό μα ένα μπουκάλι από την 4. Πέταξε ο άλλο μια κροτίδα από την 7. Πέταξε ο άλλο ε, 10 μπύρε από την 13. Πέταξε ο άλλο από την 21. Δύο κακάλτσε και δύο παπούτσια. Άμα αυτό το θέλετε, να το συνεχίσουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ θα λέω ότι πρέπει να διαλυθεί αυτό το ποδόσφαιρο. Ε, και αυτό <σχερ> τι να κάνουμε σε <σχερ> Ανέναν. Δεν Ναι, ο <σχερ> την άποψή μου. Να διαλυθεί το ποδόσφαιρο. <πιστεύω>. Εντάξει, τι να κάνουμε εδώ. Τι να κάνουμε, εγώ λέω. Ιδάλω, γέλα εσύ τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα πετάξει τον μπουκάλι δικό σου και την επόμενη μέρα μη κλε εδώ στο στούντιο. Και άμα κλε, θα σε πω τι ωραία που κλε. Γιατί. Το μπουκάλι που έφυγε από την Το μπουκάλι που έφυγε από την Πέντε, λίγο ήταν ναι. με το φάει ο υπόπτη. Ωραία, τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Α, εγώ είπα π.χ. ότι υπάρχουν κάμερε που μπορεί το το να τον πιάσει πάνω σε το παλικάρι να μου το στείλει. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, το... ε, Φυσικά. Άμα το τρώγε το μπουκάλι ο υπόπτη και ξαπλωνόταν, εγώ που θα τον έπιανα. <laughs> όχι, λέω εγώ. Φάει κατημορία ή όχι. Ότι τόσο καιρό π.χ. να μην με αυτά τα φαινόμενα γίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Γιατί πολύ απλά δεν συλλαμβάνεται κανένα. Δεν πιάνουν κανένα. Γιατί άμα συλληφθεί. Τι θα γίνει? Δεν πιάνουν κανένα. Πώ δεν πιάνουν, φίλε? Με, πριν, πριν τα μάτια τώρα που κάνουν ε, τέτοιου ελέγχου, Μόνο στη φύλα. Όχι, δεν μιλάμε πριν τον αγώνα. Τι? Στη διάρκεια του αγώνα. Ε. Π.χ. Στο, στο μοναδικό γήπεδο το οποίο έχει υπάρξει ποινή για οπαδό είναι το γήπεδο τη Νέα Φιλαδέλφια. Το φετινό. Ε. Δεν έχω διάλογο γήπεδο πάνω να πει ότι ο τάδι είναι πάνω σου να πούμε διαβίου μπουλο από το γήπεδο. Αυτό που λε, φίλε. Μόνο η Φιλαδέλφια το έχει κάνει φέτο. Ναι, ναι, αυτό που λε όμω και από αυτό που έκανε η Φιλαδέλφια φέτο mm. είναι άλλο καπέλο σε σχέση με αυτό που λέω εγώ. Αν τη φάει ο επόπτη και ξαπλωθεί, δεν τον, εσύ τον βρήκε και τον έδιωξε στη διάρκεια. Ναι, τι γίνεται. Εγώ σου λέω να, να υπήρχε παραμονή πω να, ήξεραν εκ των προτέρων ότι κοίταξε να στη θα συλληφθεί. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να σου κάνει μέσα τίποτα. Απλά η ετοιμορρυσία τα κάνει αυτό πράγμα. σου δεν υπάρχει τιμωρησία. Εδώ και 50 χρόνια. Δεν υπάρχει αδημιουργία στο καλεσμένο. Υπάρχει. Εδώ και, και, 50 χρόνια. Και. Για αυτό και Α, για, γι' αυτό και ρίχνουν. Α, γι' αυτό ρίχνουν. Εμεί οι δικοί μα γιατί ρίχνουν. Γιατί υπάρχει πίσω αδημιουργία. Ναι. Του πάνε να ακούγει γιατί εκεί δεν υπάρχουν. αυτό σου λέω για. Άρα δεν μιλάμε <σχε> τέτοιο. Ναι. Μιλάμε... Αν υπήρχε έρχεται... όμω. Σου είπα αυτό. Το κάνει αυτό που έκανε στην στη, στη, στη ΑΕΚ. Αυτό δεν ξέρω. ώρα. Δεν ξέρω να παίρνει το κήπεδο. Θα πετάξει ο άλλο. Εγώ δεν θα πετάξει. Αν του 100 που να πετάξει, 99 θα το σκεφτούμε. Αντί να πετάξει ένα από του 100. Θα πετάξει ένα. Ο ένα από του Ένα δεκα... την πέταξε τη Ρετσινά, Λενικο. Δεν την πέταξαν δύο. Ένα την κροτιδά την πέταξε. <στον> δεν την πέταξαν δύο. Πού στο καρεσκάκι. Παντού όπου του κάνει, την κάνει ένα. Αλλά βάμ... το θέμα είναι άλογο, σου ξαναλέω. Τα μπαμπού είναι σαν την ανάσα στο Πάσχα τώρα. Άσε τώρα. Άμα, τη πιλάνε... φάει, τι γίνεται. Ε, άμα τη φάει. Α, ευχαριστώ καλύτερα. πολύ. Καλή νύχτα λοιπόν. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο κάρβνο. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4 στο μαρσένι Μαρσένη Πάρ και λίγο Πακαλίδη στην ηχοληψία η Γιώτα. Θα ήθελα να βγάλουν λίγο τέτοια φωτογραφία το πέταλο της Σάικ στο, στον Αστέρα Τρίπολη. Τι Ναι, και όταν θα μα πει εμά ότι δεν θα, δεν θα κάνουμε εκδρομή στην Τρίπολη κύριο Βούρτση. Εντάξει, να του δείξουμε να πούμε τα την του. Όχι, όχι, δεν τα βλέπω. Βασικά στην Τρίπολη yeah. και καμιά χιλιάδα στα, στο κέντρο yeah. η ΑΕΚ. Όχι μόνο το Πέτρα που ήταν την Εντάξει, κοντά είναι. Δεν είμαστε τώρα Θεσσαλονίκη Τρίπολη. Yeah, τώρα με τον κύριο Εντάξει, αλλά και εμεί μια χιλιάδα, α πούμε, θα είμαστε στην Τρίπολη. Εντάξει, μην μα πει, δεν πάμε. Μη μα πει, δεν πάμε. Να πούμε τώρα το επόμενο ραντεβού τη ομάδα είναι στι 10 η ώρα στο Αμπελτίν στη Σκοτία. Το κρίσιμο ραντεβού. Όταν... Ναι. Εν μεταξύ υπάρχει πολύ μεγάλη κακοκαιρία στη Μεγάλη Βρετανία, στο νησί δηλαδή. γι' αυτό δεν έγινε το δοχείο έτσι, δεν είναι η αγωνιστική του. Από το Σάββατο ξεκίνησε ένα μπράβο, επεκτείνεται προ τα νότια. Κάνε τριμερά και ακόμα θα κρατήσει σίγουρα. Να δούμε τι θα γίνει και πώ θα είναι το αγωνιστικό χώρο. Τώρα οι Σκοτσέζοι λένε τον έχουν προφυλάξει. Θα δείξει την Πέμπτη. Πάντω ο κρεό είναι πάρα πολύ κακό εκεί. Θεολόδησαν, με τον Το καλό είναι ο... ότι δεν παίξανε αυτοί. Εντάξει. Δεν παίξανε. Όχι, δεν παίξανε. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή και εμεί είχαμε τη διακοπή. Τη μεγάλη διακοπή. Ευτυχώ και αυτοί είχαν διακοπή. Δεν παίξαν κιόλα. Ναι, αυτοί δεν παίξανε. Τι δεν παίξανε. Mm. Και καλά έκαναν και δεν παίξανε. Να είναι ο normal αγωνιστικό χώρο. Το κήπο δεν είναι μεγάλο. Πόσο γρήγορα ήταν... είναι τα παιδάκια αυτά που παίζουν στην Παρσελώνα. Αυτό. Ε... Πόσο 16 είναι αυτό. 16. Μάλιστα. Είναι πολύ παπαρό του Τσάβη. Είναι. Εν τω μεταξύ είναι. Έχει έξι απουσίε η Μπαρσελόνα σε αυτό το μάτζ. Και το δίνανε και πολύ και χ2, ξέρω Το γκολ γκολ σίγουρο. Να μην τελικά έλεξε ένα μηδέν. Με γκολ 16 χρόνο. Με τον γκολ 16 χρόνο, μπράβο. Αλλά ναι. <σχ> εμεί πρέπει ο Τζίμα να πάει να τελειώσει. Εμεί παρακαλάμε να, 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 να πάει G στο μας, στρατό. Γιατί είναι 18 ήδη. Ναι, να πάει στο στρατό να τελειώσει τα φροντιστήρια. Να πάει εδώ, να πάει εκεί, να γυρίσει 24 χρονών για να το βάλουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Οκ. Okay. Όχι, είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε στην, με αυτή την ιστορία με τον Τζίμα. Όχι, γιατί πλέον, μην, 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 μην επανέλθουμε, θα είμαστε τα Κατάλαβε τι γίνεται. Ε, δεν, <laughs> δεν γίνεται, γιατί ο Σαμάτα δεν πρόκειται να παίξει. Έτσι, το είπα χθε έναν εκτό έτσι στο Messenger και μου λέει: Πού το ξέρει, Ασενίκο, μπορεί να στρώσει. Δεν είναι θέμα να στρώσει, παιδιά. Τι είναι, Χαλή να το στρώσει. Δεν, αστρώσε. δεν έχει σχέση με την περιοχή ο παίκτη. Και Χαλή είναι ήταν 28 άστρο στα ναι. Δεν έχει σχέση με την περιοχή ο παίκτη. Αυτό να το καταλάβετε παραδείγματο χάρη και καλό θα είναι να αρχίσει να πιέζεται να παίξει ο τζίμα που είναι και το μοναδικό φορ περιοχή τη ομάδα. Έτσι, αφήστε τον το, το Σαμάτα. Σαμάτα σε κάνει εκτό εσένα παιχνίδι, κανένα ευρωπαϊκό να έχει πίεση, ξέρω εγώ, να το βάλει εκεί πέρα να σε πόνο. Ναι. Να πάρει την παράφη, γίνει πολύ γρήγορο. Να βρει και ενό χώρο. Ναι. Εντάξει. Με συγκροτημένη άμυνα πίσω, οργανωμένη άμυνα πίσω, ο Σαμάτα τα παίζει είναι σαν να πει: Πάμε 10. Έτσι φαίνονταν και χθε. Και χθε δεν φαίνονταν αυτό. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ε. Το τι να λέμε. Αυτό που είπε το πρώτο κοσάλε που δεν βλέπω ήταν αυτό το πράγμα. Φαίνονταν σαν να παίζουμε με λιγότερου παίκτε μετά που κυριαρχήσαμε στο κέντρο με τα παλικάρια, έτσι, που είναι πολύ ανεβασμένοι και οι δύο, ο τε τώρα χιλιόμετρα και μπορεί κάποιο να πει, εσύ τι τέ, έκανε ο έκανε χιλιόμετρα. Αυτό που πρέπει να κάνει ένα χαφ. Και έχει τον τεράστιο όγκο που Αυτό που, που, που είναι μπροστά σου και δεν επιτρέπει να κάνει πάσα ο αντίπαλο. Που είναι μπροστά σου και φοβίζει τον αντίπαλο να πάει πάνω του. Που είναι μπροστά σου, αυτά όλα που κάνει ένα σύγχρονο χαφ τον οποίο τον φοβούνται και δεν λένε Α, εντάξει, μπορεί κάτσε να τον προσπεράσουμε αυτό που να μπροστά μα. Ε, εντάξει, όταν βλέπει έναν τύπο 87 ύψο. Ναι. Και που είναι... ανοίγει τα χέρια του και σου κλείνει όλο το οπτικό πεδίο. Και είναι ένα 87 και στο πλάτο. Δύσκολα πα προ τα πάνω του. Ε, δεν πάει. Εγώ το... θα το... πα δεξιά ή αριστερά θα πα. Το θυμάμαι τον Άρη που έπαιζε και με πολυπρόσωπο κέντρο. Δεν υπήρχε επίθεση του Άρη πιο κοντά από τα 5 μέτρα στο Μαγητέ. Mm. Στα 5 μέτρα ήταν όλοι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Βρίσκεται και ο Σδόευ σιγά σιγά. Τα έχουμε Πάσα πει κάτι. έχει. Ναι, ότι Έτσι ο άνθρωπο μεσοπαιδευτικά είναι πάρα πολύ δυνατό. Μπορεί να μαρκάρει με τα μάτια ο Σδόευ, αλλά μεσοπαιδευτικά και στο. Πώ το λένε, και στην Πάσα και στο κοίταξε, Σκοράρι. Ο, μα... ο Σδόευ να μην έχει περισσότερα γκολ του το Σαμάτα φέτο. Ε, αβλεπεί. Mm. Αβλεπεί. Χρήστα, με ακούσε, βάζουμε ένα στοίχημα. Γιατί. <laughs> Μήπω και σε. Του μπάρουμε λίγο. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, εγώ βασικά πιστεύω ότι όλοι οι μεσοεπιθετικοί του Πάουκ θα έχουν παραπάνω γκολ από το Σταμάτα. Όλοι. Βασικά, ήδη νομίζω έχουν παραπάνω γκολ. Νομίζω ότι Σταμάτα έχει ένα γκολ. Ένα γκολ δεν σαμάτα. Σταμάτα. Yeah. Οι άλλοι δεν έχουν παραπάνω. Ο Ζήκοφετ έχει σίγουρα παραπάνω. Yeah, ο, έχει και... ο Μπράντον έχει σίγουρα παραπάνω. <σχεδιά> ε... Ο Τάισον πόσα έχει. <σχεδιά> ένα έχει σίγουρα στο Ευρωπαϊκό. Yeah. Νομίζω ότι όλοι οι μεσοεπιθετικοί θα έχουν γκολ παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Γιατί είμαστε και μια ομάδα η οποία σε κάθε αγώνα βάζει και δύο γκολ. Είτε παίζουμε Ελλάδα είτε παίζουμε Ευρώπη. Ε, λογικό δεν είναι. Ναι, Α, είναι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν. Ε, και δεν προσφέρει, δεν μπορεί να προσφέρει το παίχτη, και ταυτόχρονα δημιουργεί και αναστάτωση στο, στον κόσμο. Και δεν είσαι τώρα για τέτοια πράγματα. Η ομάδα Ο Βαγγέλη λέει: Η λύση είναι απλή. Όποιο δημιουργεί επεισόδιο με αποτέλεσμα την, όποιη, την όποια τιμωρία τη ομάδα θα βρίσκεται υπό τι κάμερε, σύλληψη, δημοσιοποίηση το στοιχείο του. Δεν γίνεται, απαγορεύεται αυτό, Βαγγέλη. Αυτό ναι. Ναι. Εκ του νόμου απαγορεύεται για, το τέτοιο, για τα δικαιώματα. Ε, Απαγόρευση το γήπεδο με παρουσία του αστυνομικού με δύο ώρε πριν από αγώνα, ω και δύο ώρε μετά τον αγώνα. Και το καλύτερο, το πρόστιμο που θα φάει η ΠΑΕ από την UEFA ή του Super League. Θα καλύτερα να το πληρώσει ο ίδιο. Οπότε λέει να ξεχάσω τι κηδεί με ξανά ε, ε, Τι να πάρει εκ του μη Δεν θα πάρει φράγκο γιατί δεν έχει αυτό να σου δώσει. Ε, σε μη, γι' αυτό σου είπα, Βαγγέλη αυτά είναι ουτοπικά. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Ούτε θα το δεχτεί κανένα να το κάνει η ομάδα από μόνη τη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα τι θα κάνουμε εμεί για την περιφρούρηση τη δικιά μα ομάδα. Εγώ μιλάω για την περιφρούρηση του ποδοσφαίρου. Γιατί ό,τι και να πάρει εσύ, στο γήπεδο σου να μην πέφτει, θα πέφτει σε άλλα γήπεδα. Αυτό όμω δεν δε είναι λύση. Και εντάξει, τουλάχιστον όσον αφορά για την ομάδα μα, νομίζω η δεκαετία, τα 13 χρόνια που είναι ο Σαββίδη εδώ, τα 11 πόσα 12, πρέπει να πληρώσαμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια σε προστιμά. Και πλάκα ποια είναι. Έτσι, πάνω από ένα-δύο ένα, ένα παίχτε. Γιατί, χταράδες, γιατί λένε όλοι, ξέρω εγώ, να μην για δεκαετία του 80 που πέφτανε μέσα και το ένα και το άλλο. Δείτε τι γινόταν στα τέρμπι 2008-2009, 2009-2010. Με ζαγοράκι που ήταν τίγκα και τούμπα σε κάθε παιχνίδι. Oh. Δείτε τι γινόταν σε όλα τα τέρμπι. Και ειδικά με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι η τούμπα πάντα ήταν ε, πεδίο μάχη. Τώρα με το Σαββίδι έχει σταματήσει yeah, αυτή η ιστορία. Ήταν ανέκαθεν για 40 χρόνια από το 2000. Του... 80 να πούμε μέχρι το 2010-12 ξέρω εγώ ήταν ε, μονίμως ο καθένας και ευτυχώς δηλαδή και αυτό το είπαμε και την αναφορά ότι ευτυχώς που είναι και μακριά από τον αγωνιστικό χώρο εντάξει Ξεκίνησε <χωρή> στην αρχή ο Σαββίδης με ένα γήπεδο χωρίς σε δίχτυ, και ειδικά στην 4 αν το θυμάστε δεν είχε το είχε βγάλει γιατί πίστευε ότι και στην Ρένα το είχε βγάλει. Α, παντού το είχε βγάλει. Mm. Ότι, γιατί πίστευε το επίπεδο α πούμε του φιλάθρου θα καλύτερεψει. Mm. Εντάξει, μόνοι mm. μα βγάζουμε τα μάτια μα, μπήκε το σκηνή στην 4, το δείχτη, μετά μπήκε στην, λίγο στην 5, μετά μπήκε στην 1, 2, 3 γιατί και από, και από εκεί τέτοια. Και τώρα άμα είναι να γινόμαστε τα ραζάρ με το δείχτη. Οκ. Okay. Αλλά για μένα πάλι σου λέω, άμα είναι να τη φάει, γιατί εγώ ο Λαλάκα πέταξα τη Ρετσίνα και πέτυχα τον επόπτη. Εντάξει, και τιμωρηθεί η ομάδα, ό,τι και να με κάνει με εμένα μετά. Μα, ό,τι και να με κάνει, Βαγγέλη δεν λέει τίποτα. Εγώ μπορώ να πάω φυλακή, να την πληρώσω. Η ομάδα όμω θα πάθει μεγάλη ζημιά. Εντάξει, θα πάθει από έναν παπάρα. Αλλά αυτό δεν είναι, ξαναλέω, ποδόσφαιρο. Α καταλαβαίνουν λοιπόν αυτοί. Α αλλάξουν όλε οι ομάδε. Ε, γιατί οι ομάδε είναι που. Όχι, ε, προστατεύουν ε, και του κακού φιλάφλου. Γιατί μαζί με του καλού φιλάφλου προστατεύονται και οι κακοί φιλάφλοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Όταν ξεκίνησε η ιστορία τη Σουέφα με το τα σκαλοπάτια να είναι ανοιχτά, όλοι οι 1, 2, 3, 5, 6 προσπαθήσαμε και γίναμε Ευρωπαίοι. Και τα σκαλοπάτια ήταν ανοιχτά. τα το κάνω εγώ, Πότε μόνο. Τίποτε. Πότε έγινε αυτό. Όταν έφεγε στο πρώτο πρόστιμο από την UEFA. Με την άλλη σένα λες τώρα. Όταν... Ποια το είναι λες τώρα. Ναι. Όχι δε. Τώρα τελευταία. Για τώρα λες. Ναι. Α, πέντε, έξι, ναι. Έξι, βλέπεις έχει ευρωπαϊκό μάτς και το... οι σκάλες φαίνονται. Στην 4 φαίνονται. Τέσσερα δεν υπάρχει περίπτωση να φαίνονται. Δεν, α δεν υπάρχει. Γιατί. Ο, ούτε στην 1-2-3. Γιατί, γιατί... Στην 1-2-3 φαίνονται. Άσε που φαίνονται. Ε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. γιατί έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Ε, πλήρωσε 30 επειδή έχει κόσμο. Ε, ναι. Ε, ναι. Σε, σε καλό είναι αυτό έτσι. Όχι, αλλά αυτό δεν κόβεται από ό,τι φαίνεται να πούμε. Δεν μπορεί να το κόψει. Μπορεί να το κόψει. Ναι, ε, δε δεν κόβεται όμω από ό,τι φαίνεται. Άρα δεν θέλει, σαν, σαν ομάδα. Ε, ναι. Ε, αφού δεν θέλει, σαν ομάδα, πλέον 30 σου λέω κι εγώ. Το προ... ε, Θα εγώ. το προτιμάνε μάλλον αυτό. Ε, άμα το προτιμάνε αυτό, είναι, είναι, είναι σαν να λέω κάνω χατήρι στον καθένα. Μπράβο. Τι με συμφέρει δηλαδή, είναι αυτό που λέει και ο άλλο προτιμάει. Να πληρώνει τέτοια στο... στην Ευρώπη Και να έχει ψηλά τα αυτοκίνητα Για να πληρώνει η εφορία Αυτός το Άμα προτιμάμε έτσι Αυτό λοιπόν είναι το δοκούν Τι συμφέρει την κάθε ομάδα Το 97 με την Arsenal Είχε έρθει για πρώτη φορά Επειδή ο Πεζοπάκου μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα Μετά την Τζάβα Και είχε μια το λένε, Διοφορούμενη έννοια τα εισιτήρια που θα ήταν 41, 40 ξέρω εγώ Τέλο πάντων σε επιτρέπουν Συγγνώμη να βγάλει 37.000 εισιτήρια. Το ένα μηδέν με τον Φραντσέσκο. Ε, λοιπόν, μπαίνουν λοιπόν μία ώρα πριν το αρχίσει το παιχνίδι να πούμε οι τρει τύποι. Ο ένα είχε ένα μπλοκάκι, ο άλλο είχε μία ένα... κάμερα μικρή να πούμε και ο άλλο είχε μια φωτογραφική μηχανή. Και πέραν να μην τραβούσαν όλο το γήπεδο. Και βλέπαν μόνο κεφάλια. Πού να τον ψήσει τον άλλο πάνω σχάρι ότι εκεί πέρα είχε 37.000 κόσμο όταν έβλεπε στην 6 και στην 4 μόνο κεφάλια. Όρθιον το αποτέλεσμα ήταν το επόμενο παιχνίδι που παίξαμε την Ατλαντική Μαδρίτη να σε κόψουν, να σε αφήσουν να κόψει πάνω σχάρι 26.000 εισιτήρια. Δεν σε αφήσαν παραπάνω. Ήταν μία, ξέρω εγώ, προειδοποίηση. Από το 1997. Ε, φτάσαμε το 2023 και σε κάποιε στήρε πάνω σχάρι θα γίνεται πάλι το να δει. Κάτσε να παίξουμε καμιά ομάδα, κανένα νοκάουτ στην Ευρώπη. Γιατί είναι, φίλε. Φεβρουάριο μήνα. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό. γιατί ε, γίνεται. Ε, γιατί κίνδυνεσαι, εσύ δεν κάνω εγώ στι πόρτε δηλαδή. Δεν μιλάω εγώ, γιατί είσαι, αν θα είσαι στι πόρτε. Γιατί μπορεί. να γίνεται αυτό. Ναι, όχι να γίνεται. Γιατί γίνεται. Ε, γιατί, γιατί, μπαίνει ο κόσμο μέσα από υπεράριθμου. Γι' αυτό γίνεται. Πώ μπαίνει ο κόσμο στα στο χωρί μπαίνει. μπαίνει. Ε, Εντάξει, Ε, δεν πειράζει. Ε, δεν πειράζει. Όπω μου απαντά. Ε, μα αφού μπαίνει, δεν σε κάνει. Όπω μου απαντά. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει ο κόσμο μέσα. Πώ είναι υπεράριθμο ο κόσμο. Κάποιο τον αφήνει να μπαίνει. Ε, αυτό λέω. Ο, δεν λε αυτό, εμπαίνει μου λε. Εμπαίνει. Ε, αυτό μου λε. Ε, πώ μπαίνει. Ε, πε με συ πώ μπαίνει. Σε ρωτάω πώ μπαίνει και μου λέει, Εμπαίνει. Από τι πόρτε, ε, πώ μπαίνει. Δε. Α, τώρα μου το κάνει τα άλλο. Ρε, πε ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα στι πόρτε του αφήνουν να μπουν. Ε, και αυτοί. είναι πάο. Όχι, δεν είπε αυτό. Εμπαίνει προηγούμε... ε, μου λε. Προηγουμένω δεν σου δει τι πόρτε. Επειδή φοβάσαι να πει προηγούμε... πώ γίνεται. Τι να φοβηθώ, Ρε. Ε, πε μου πώ γίνεται. Σου λέω πώ, Εμπαίνει μου λε. Πώ μπαίνει, Εμπαίνει ξανά μου λε. Εμπαίνει, ρε Αρσέν. Εμπαίνει γιατί αυτοί που είναι εκεί με την ανοχή τη ΠΑΟΚ ΠΑΟ, του αφήνουν να μπαίνουν. Ε, αυτό δεν σε αυτό. Όχι, Μένει, δεν είπε αυτό. Το 97 δεν σε ότι είναι πράγματα κοινότητα. Όχι, δεν είπε αυτό. Εμπαίνει, μου λε. Ε, ξανά. Να μην πει κάτι για την ομάδα. Γιατί θα διορθωθεί. Εμπαίνει. Ε, έτσι είναι λοιπόν. Εκ λοιπόν. Εκ εκείνο λοιπόν. Προ... Έτσι. Προηγουμένω ο ρε Αρσέν που είσαι και σκληρό και δεν έχει πάντα για την ομάδα. Είπες, ε, ναι. Αυτό ναι. το είπα προηγουμένω το 97. Δεν είπα το 97 ότι ήρθε η UEFA και μα έβλεπε. Και μα κατέβασε 12.000 εισιτήρια. Γιατί, γιατί είχε περάσει κόσμο. Ε, πώ μπήκε εκεί, Νικό μου. Ε, πώ μπαίνουν στην πόρτα. Από την πόρτα δεν μπαίνουν. πού μπαίνουν, Ε, ποιο του αφήνει, Νικό μου. που αυτή στι πόρτε σε ζέρσεν. Ε, αυτή πόλη τη πόρτα τι είναι Τι είναι, ρε μου, γιατί σου είπα να Τσεκόμπε στι πόρτε. Προηγούμενο σα είπα, είμαι στι πόρτε εγώ. Τι να φοβηθώ δηλαδή. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι και εσύ δεν φοβάμαι. Να σου πω κάτι. δεν μου λε. Κάτσε καλά. Όταν ήταν. Όταν, ήτανε, τώρα, όταν, ένα ήτανε, ένα όταν ήτανε, Αυτά πάνε πέρα από αυτού που είναι στη διοίκηση να πούμε. Μα εκεί τα λέω. Και σε μένα τα λε. Όχι, εσύ σε τα λέω πώ μπαίνει. Μπαίνει. Γιατί αφού όταν μπαίνουν. ήταν η αστυνομία. Από τι πόρτε Όταν ήταν η Δεν δεν το Όταν ήταν η αστυνομία. Ούτε είναι να από είναι. Όταν Αρτζένει. ήταν η αστυνομία στι πόρτε. Κάναμε μάχη να φύγει η αστυνομία από τι πόρτε. Η αστυνομία τη πόρτε ήταν πριν από πόσα χρόνια, έτσι. Κάναμε μάχη να φύγει η ναι. αστυνομία ναι. από τώρα μάχη πάλι αστυνομία. Ο κόσμο δεν θα ζητούσε πάλι. Εσύ δημιουργεί, σαν κόσμο, δημιουργεί την κατάσταση. Υπάρχει ένα αστυνομία. κομμάτι του κόσμου το, θείο, το οποίο θέλει μονίμω την αστυνομία μέσα στα κήπεδα. Ένα κομμάτι. Του βλέπει, του ακού, του διαβάζει. Αυτοί γιατί να τη θέλουν. Αυτοί τι θέλουν, γιατί σου λένε θα εξαλειφθούν τα, τα επεισόδια. Ε, δεν πρόκειται να εξαλειφθούν τα επεισόδια. Δεν πρόκειται να εξαλειφθούν τα επεισόδια. Τι να συζητάμε με τον Ελλάδα. Ότι δεν θα κλείσει το ποδόσφαιρο. Α, να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι εντάξει, πρέπει να okay, τιμωρηθούν. Okay, Τι να κάνουμε τον Ελλάδα. Δηλαδή. Μαζί με αυτού τιμωρήσε και η ομάδα μα. Ναι, να τιμωρηθεί και η ομάδα. Εντάξει, οκ, ναι. Ωραία. Τιμωρήθηκε η ομάδα. Έχασε ένα πρωτάθλημα. Το ομάδα. λέω λοιπόν ακόμα μια φορά. Ένα Αυτό που ομάδα. έκανε στη Φιλαδέλφια. Ε, Αυτό που γίνεται στη Φιλαδέλφια έγινε σε άλλο κύπετο. Τιμωρήθηκε η ομάδα. Όχι. Ποιο τιμωρήθηκε. Αυτό σου λέω τιμωρήθηκε η ομάδα. Όχι. Ε τότε. Ναι, τον Αυτό τζακώσανε. τον τσακώσανε. Τον τσακώσανε. Τον τζακώσανε και θα ναι, μέσα. Ναι, τον... Άνα, ναι, δεν ξέρα μπράβο. δεν το κάνω και ναι. άλλε Αν λοιπόν, αυτό ρώτησα και εγώ, αν λοιπόν εμείς τσακώσουμε αυτό που πέταξε το μπουκάλι τη ρετσίνα, γιατί δεν δημιουργήθηκε ένα γεγονός, δεν χτυπήθηκε δηλαδή κάποιο, τον τσακώσουν και το βγάζουμε έξω. Και εγώ ρωτάω το άλλο. Αν φτυφάει ο άλλος, ο επόπτης, τη φάει και τη τι τιμωρηθώ εγώ, εγώ, ναι, τι μείον τρεις Εντάξει, τι κερδίζω. Ρε εσύ, εσύ δεν κερδίζεις κάτι. Αλλά okay. το θέμα είναι ότι αν υπάρχει πρόληψη, δεν θα ξαναπετάξει άλλο. Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει πρόληψη. Μπράβο. Oh, δεν υπάρχει πρόληψη. Τι να κάνει τον λάδι. Okay. Γιατί πιάσανε κανένα που πετούσε τόσο καιρό. ή μήπω δεν πετάνε. Και όχι πολύ συντούμπα σε όλα τα γήπεδα. Στο καρασιάκι πιάσανε κανέναν. Πετάνε στην Αγγλία. Να στην Αγγλία τώρα. Αγγλία είναι τέτοιο όπω τώρα. Είναι Εκεί γιατί θέλουμε να φτιάξουμε είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι θέατρο. Γιατί δεν θέλουμε να φτιάξουμε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Κούνε, να με ένα μισθιλιάκι στο πέταλο τέτοιο. Γιατί δεν, γιατί δεν διάρα... θέλουμε να φτιάξουμε αλληλιά... το αγγλικό ποδόσφαιρο και, <same> και θέλουμε να φτιάξουμε το ουγγανέζικο. Γιατί. <äsIf> γιατί συντηρούμε <dauert> <Passion> γιατί... ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι για τίποτα. Γιατί να το συντηρήσουμε. Δεν είναι για τίποτα και δεν υπάρχουν νόμοι. Γιατί να το συντηρήσουμε. Όχι, δεν τηρούν την νόμη. Άρα γιατί το έχουμε για να έχει λόγο ο Πρωθυπουργό, να έχει λόγο ο Υπουργό ε, Προστασία του Πολίτη, να έχει λόγο ο Υπουργό Αθλητισμού, να έχουν πρόεδρο. Πρόεδροι, αυτοί εδώ που παίζουν λίγε μήκε και από 25.000 και γι' αυτό το συντηρούμε. Το συντηρούμε για να τρώνε 200-300 άτομα και άλλοι 500 πιο πέρα και άλλοι 1000 πιο πέρα να βγάζουν λεφτά από αυτή την αηδία. Γι' αυτό το συντηρούμε. Και το συντηρούμε γιατί είπαμε, το είπε ο παππού, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που το διοικούν μαφιόζει, το παίζουν αλήτε και το βλέπουν μπουφι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα. Άμα μιλήσει για το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, δεν είναι αυτό. Ούτε στην Γερμανία είναι αυτό. Στην Ιταλία είναι αυτό. Το ίδιο. Σαμ... Στην Ισπανία το ίδιο. Ο Σαμάτα δεν άμπαλος, <στομά> <ο Στομά. στομά> <στομά> δεν άμπαλος. Ο Τόμας που μπήκε 10 λεπτά και κάνει διαφορά που λες. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο και με την περιοχή. Δεν είναι περιοχάτο και αυτό δεν είναι σάντερ φορ περιοχή, αλλά τέλο πάντων είναι και πιο καλά εγκλιματισμένο, Είναι δεύτερη χρονιά. Ο Σαμάτα δεν είναι άμπαλο, δεν είναι κανένα παιχταρά. Καταρχήν θα... ο Τόμα όταν μπαίνει, μπαίνει για να μπει Εντάξει. μέσα στην περιοχή. Ο Σαμάτα όταν ξεκινάει, ο ρόλο του τακτικά δεν είναι να μπει στην περιοχή. Αλλά μην τον κράζει, δεν τον παίχνει. Ελληνικά μιλάμε δηλαδή εδώ και τρει μήνε. Δεν είναι φορ περιοχή. Βασικά δεν είναι ούτε καν περιφερειακό επιθετικό όπω είναι ο, ο Τόμα. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα το που γίνεται και φόρο. Να το πω έτσι, δεν το καταλάβει δηλαδή. Αυτό είναι ο σαμάτα. Από εκεί και έπειτα να πούμε. Πρέπει κάποιο να εξηγήσει και για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτό ο παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ε, δεν θα εξηγήσει κανένα ολόκληρο. Απλά δεν πράγματα. Το ε, τι τζάμπα το συζητάμε. Ε, δεν θα εξηγήσει κανένα. Μην το στέλνει δηλαδή ότι είναι άμπαλο. Δεν είναι άμπαλο ο παίκτη. Γιατί ο Γκαμιατίνη που μου είχε 5 και 6 γκολ στην Ιταλία πάνω χάρη να πούμε. Ήταν και εκείνο άμπαλο. Ο, ήταν. ο Γκετζιόρα χθε που έπαιξε δεξί στόπερ ήταν 8 φορέ καλύτερο από δεξί back. Ο Γκετζιόρα είναι δεξί στόπερ. Μπράβο. Ποιο θα εξηγήσει γιατί τον βάζουν δεξί back. Κανένα. Ο Βεγερίνια ήταν 5 χρόνια αριστερό back. Και άλλα 25 χρόνια ήταν δεξί εξτρέμ. Εντάξει, τώρα ξαφνικά τον βάζουμε δεξί μπακ. Ποιο το εξηγεί αυτό. Κανένα. Ποιο το ρωτάει για να το εξηγήσει κάποιο. Κανένα δεν το ρωτάει. Καλά και τώρα για το Σαμάτα θα μου πει ναι για το Σαμάτα. Και Εδώ δεν ρώτησε πέρσι γιατί έπαιξε ο Μπίση Και επειδή λοιπόν να πούμε δεν θα πάρετε κάποια απάντηση, έτσι. Τουλάχιστον εσεί όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, μην στέλνετε μηνύματα, ξέρω ότι είναι άμπαλο <laughs> ένα και του άμπαλο. Όχι, δεν είναι καθόλου άμπαλο. Σε μια ομάδα που είχε το στον Όφη ή ξέρω εγώ στον, ε... ah, πω, στον, Ατρόμητο ή στον Αστέρα Τρίπολη, μπορεί, να, να... να βγάζει μάτια και να έλεγε τι, τι φόρεν αυτό να με ξέρω, ξέρω εγώ. Ναι. Από το κέντρο παίρνει την μπάλα, κάνει 20-25 μέτρα μόνο του, δεν πέφτει, ξέρω εγώ. δεν θα έλεγε αυτά, δεν θα έλεγε. Αυτά θα έλεγε. Ναι, αυτά θα ε, ωραία, εντάξει. Ε, στον πάουκ όμω. Σέρνονται πάνω του τα σέντερ back και ναι. τραβάει και τα ρίχνει κάτω και αυτά και στο ρίχνει. Στον πάουκ όμω. Ο πάουκ τι να κάνουμε. Ο πάουκ έχει άλλα. Έχει χαφάρε, έχει τέρικε, έχει τα πάντα. Και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα παίχτη στο κουτί. Μα, να, να τα σου παστελώνει. Και, και ο Σαμάτα βλέπει ότι επειδή κινείται πολύ, πάει και πέφτει πάνω και στον Ζήφκοβιτ, πάει και πέφτει και στον Τάισον. Ε, όταν βγαίνει εκτό περιοχή, ε, δηλαδή, θα γιατί, Ναι, δηλαδή κάπου θα πα να θα πέσει. Τι κάνουμε. Αφού παίζουμε και με δεκάρι, παίζουμε και με δεξί εξτρεμ, παίζουμε και αριστερό εξτρεμ. Το αριστερό μπακ γίνεται και εξτρεμ. Ο Σάστρε χθε ανεβοκατέβαινε πάλι. Δηλαδή μιλάμε 2, 4, 6, 7 παίχτε. Ε, όταν έχει 7 παίχτε από πίσω σου και κάνει πω βγαίνει έξω την περιοχή, σε αυτού του 7 θα πέσει πάνω σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλα 7-8 αντίπαλοι. Είναι 15 παίχτε μαζεύονται έξω την περιοχή. Και μέσα. Δεν θα πέσει πάνω σε κάποιον. Να θα πέσει αναγκαστικά. Δεν είναι κανένα στρέμα. Και έτσι όπω πέσει πάλι όλοι προ τα μέσα, γι' αυτό και έρχεται ο από πίσω βάζει τα γκολ. Ε, Πώ. Το Αλλά ίδιο έκανε ο Ροζ τι δύο φορέ. Από πίσω ήρθε και τι δύο φορέ. Στο τέλο, ε. πάμε του Δεκεμβρίου. Εδώ θα είμαστε επιχείρημα, να το θυμηθεί κανεί να κάνουμε κανένα quiz. <laughs> Δεν θα υπάρχει παίχτη μπροστά από την. Ε, αν εξαιρέσει το ΜΕΙΤΕ δηλαδή, ναι. Όλοι οι άλλοι παίχτε, είτε είναι Ζήφκοβιτ, είτε είναι ο Ντεσπότοφ, Τόμα, είτε είναι ο Ντεσπότοφ, είτε είναι ο Τάισον, είτε είναι ο Κωνσταντέλια, είτε είναι ο. Τι να σε πω τώρα. Έτσι, Αντώνη. Ε, ναι. Έξι-εφτά <laughs> παίχτε θα έχουν περισσότερα γκολ από ότι θα έχει ο Σαμάτα. Ο οποίο είναι το βασικό σου στο, <laughs> ε, 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 Και ο Σβάμπ. <laughs> 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 και ο Σβάμπ. <Μουρκ. laughs> και ο Μούρκ. Και ο Μούρκ ο Δέ. <laughs> <laughs> Μόνο τσιγκάρα και ο Μεϊτέ θα βάλουν δύο γκολ. Π.χ. Λέμε τώρα και μετά θα φτιάξει, εγώ, να πούμε Σαμάτα που τον πληρώνουμε ένα εκατομμύριο και τριετέ συμβόλαιο και ξέρω εγώ τώρα να το αδεχτεί αυτό. Τριετέ συμβόλαιο είναι. Νομίζω τριετέ είναι. Όχι, αλλά να. Αυτό είναι το, το, τρία χρόνια μα πάει πολύ. Το τρία χρόνια μα πάει. πολύ μα πάει τα τρία χρόνια. Παρακαλώ να φύγει. Όπω είσαι για Όπω είσαι τριετέ. Τρία χρόνια θα παρακαλά. Δεν ξέρω, είναι η μοναδική μεταγραφή φέτο που δείχνει διε, ότι. Δύο συνένα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ας α το κάναμε 0,5 <συντυγκά> στην 2,5. να δούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έχει μεγάλο συμβόλαιο και δύσκολο να τον πάρει αλλού. Εκτό φυσικά, μα. Αυτό μπορεί να ξαγυρίσει στην Τουρκία. Στην βρίσκαν... το ίδια... κανα... Τουρκία, άσε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλού να μου πάει. Εκτό φυσικά, μα βρίσκεται κάνα τεφαρίκι τώρα τον Ιανουάριο και τον ψήσει τέλο πάντων να πούμε, του λύσει το συμβόλαιο, ξέρω εγώ. Και δύσκολο το βλέπω και αυτό. Δεν. Έτσι πω παίζει ο Σαμάτα, σε ποια, σε ποια κράτη παίζει το ποδόσφαιρο, Ο Σαμάτα. Mm. Σε ποια ταιριάζει. Βασικά δεν είναι θέμα πρωταλήματο, είναι θέμα ομάδα. Ο Σαμάτα πρέπει να παίξει σε ομάδα η οποία δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχή. Πρέπει να παίξει σε ομάδα που είναι η μικρή, που παίζει την κόντρα. Γι' αυτό η παστέρα Τρίπολη και όφη. Ούτε στον άλλον δεν άλλο παίζει. Όχι. όχι. Δεν θα έπαιζε, ούτε στον Άρη. σε καμιά μικρομεσαία Γερμανία. Ε, ναι, δηλαδή μια ομάδα που παίζει στην κόντρα, ρε παιδί ναι. μου, ξέρω, εγώ, κάπου, πέζει, κάπως έτσι δηλαδή το να... Και φυσικά σε πρωτάλληλο το οποίο είναι ανοιχτό έτσι. Τώρα που πα στην Ελλάδα τώρα. Πιο ανοιχτό δηλαδή τώρα που να μιλάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ε, πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε δικέ μας γραμμέ.